Καλησπέρα σας. Αξιότιμα κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, εκλεκτή προσκεκλημένη, σας καλωσορίζουμε στη βιβλιοθήκη της Βουλής, στο πρώην δημόσιο καπνεργοστάσιο, για τα εγγένεια τριών εκθέσεων, τις οποίες επιμελήθηκε και διοργάνωσε η βιβλιοθήκη της Βουλής, τιμώντας την επέτειο των 100 ετών από τη μικρασιατική καταστροφή. Θα ξεκινήσουμε αμέσως καλώντας το βήμα την κυρία Μαρία Καμιλάκη, προϊσταμένη διεύθυνση της βιβλιοθήκης της Βουλής. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, κύριε Γενική Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Ειδική Γραμματέα, εκλεκτή μας προσκεκλημένη. Η Βιβλιοθήκη της Βουλής έχει την τιμή και τη χαρά να υποδέχεται σήμερα στον πρώτο όροφο του πρώην Δημοσίου Καπνεργοστασίου όλους και όλους εσάς. Σε ένα κτίριο τοπόσιμο που χτίστηκε κατά το διάστημα 1928 με 1930 και κατά καιρούς προσαρμόστηκε σε διαφορετικές χρήσεις. Εκτός από καπνεργοστάσιο που φιλοξένησε 25 επιχειρήσεις επεξεργασίας καπνού, ενδεικτικά αναφέρω ότι λειτουργήσε ως έδρα της στρατιωτικής καπνοβιομηχανίας και της υγειονομικής υπηρεσίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ως χώρος φιλοξενίας δεκάδων οικογενειών απόρων και προσφύγων, κυρίως από τη Ρουμανία και τη Σοβιετική Ένωση, μεταξύ 1948 και 1964, όταν ήταν σε λειτουργία το Κέντρο Περιθάλψεων Προσφύγων Κολοκυνθούς. Άρα λοιπόν υπό αυτή την έννοια λειτουργεί ως ιδανικός αφηγηματικός καμβάς για τις σημερινές μας εκθέσεις. Το 1989 το καπνεργοστάσιο χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός διατηρηταίος χώρος από το Υπουργείο Πολιτισμού μαζί με το μηχανολογικό του εξοπλισμό και σήμερα πλέον μετά τις επεμβάσεις που έγιναν αφενός από την τεχνική υπηρεσία της Βουλής και αφετέρου από τον πολιτιστικό οργανισμό νέων έχει μπει δυναμικά στον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας. Η βιβλιοθήκη υπήρξε από τις πρώτες υπηρεσίες της Βουλής που εγκαταστάθηκαν εδώ. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 με τα τμήματα μικροφωτογράφησης και συντήρησης και πιο δυναμικά από το 2000 όταν εξ ολοκλήρου παραχωρήθηκε το κτίριο από την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου προς τη Βουλή των Ελλήνων. Σήμερα στο καπνεργοστάσιο ευρεύουν 3 από τα 5 τμήματα της βιβλιοθήκης. Επομένως, η βιβλιοθήκη μας συνυφαίνει την ιστορία της με το εμβληματικό αυτό κτίριο. Μέσα από μια σειρά δράσεις εξωστρέφειας, όπως τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι λέσχες ανάγνωσης, τα σεμινάρια, οι ξεναγήσεις και βέβαια οι εκθέσεις. Δράσεις που αναδεικνύουν το ρόλο της βιβλιοθήκης της Βουλής ως θεματοφύλακα της ιστορικής και της κοινοβουλευτικής μνήμης, αλλά και ως χώρο ανοιχτού και προσβάσιμου σε όλες και όλους. Σε αυτό το πλαίσιο, 100 χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή, η βιβλιοθήκη παρουσιάζει σήμερα ένα τρίπτυχο εκθέσεων, οι οποίες διαπραγματεύονται με όρους διαφορετικούς, αλλά συμπληρωματικούς και συνδιαλεγόμενους, διαφορετικές όψεις ενός γεγονότος τομής για τον Ελληνισμό. Τα χούγια μας είναι ακατοθήκανε με τα χούγια σας. Τα χούγια σας με τα ειδικά μας. Γινήκαμε μαφές το ένα, λέει η Κατερνό Καρακοσταντίβενα, προσφυγοπούλα εγκατεστημένη στοιχείο, η μαρτυρία της οποίας περιλαμβάνεται στην έκθεση «Ιστορίες επιβίωσης». Εμείς οι πρόσφυγες μετατρέψαμε τον γκρίζο της ζωής μας σε φως, τον ξεριζωμό σε βαθιές ρίζες. Εμείς οι πρόσφυγες ξανήξαμε τον γκρι, γράφει η Άννα Τσαμκόσογλου, η καστική επιμελήτρια της έκθεσης «Πρόσφυγες 1922 συν επιβίωση ενσωμάτωση». Οι πρόσφυγες, δια της φιλοπονίας και της εντατικής παραγωγικότητάς των, θα είναι εκείνοι ή την εστατονώσουν την εθνική οικονομία και τους πόρους του κράτους. Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της Πανπροσφυγικής στις 8 Νοεμβρίου 1925, που περιλαμβάνεται στην έκθεση το 1922 στον τύπο. 3 εκθεσιακά αφηγήματα, παραλλαγές πάνω σε ένα κοινό θέμα, την προσφυγιά. Η πρώτη έκθεση με τίτλο «Ιστορίες επιβίωσης» επιχειρεί να αναδείξει το κατόρθωμα, όπως δικαίως αποκαλείται, της ένταξης των προσφυγικών πληθυσμών στην ελληνική κοινωνία, εστιάζοντας στην εργασιακή αποκατάσταση των προσφύγων, πεδίο άμεσα σχετιζόμενο με την ενσωμάτωση σε κάθε κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο. Στόχος της είναι η ανάδειξη όψεων της συμβολής των προσφύγων στον κοινωνικο-οικονομικό βίο της Ελλάδας από τα πρώτα χρόνια της άφιξής τους μέχρι τη δεκαετία του 1940. Καλωσορίζουμε την Υπουργό Πολιτισμού. Και την κυρία Παναγιωταρέα. Καλώς ήρθατε. Ασφαλώς δεν επιδιώκεται η εξαντλητική κάλυψη των επιμέρους πτυχών ενός τόσο σύνθετου φαινομένου,
αλλά περισσότερο η θεματοποίηση της εργασίας ως στρατηγικής επιβίωσης για τους πρόσφυγες, ως μέσο διαμόρφωσης ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων και ως μοχλού κοινωνικής αναδημιουργίας και ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Πίσω μου, στο εισαγωγικό κομμάτι της έκθεσης, θα αντικρίσετε στις φωτογραφίες πρόσφυγες να σας κοιτούν κατάματα, μέσα από ένα πλέγμα από καθρέφτες, στους οποίους θα δείτε τον εαυτό σας ανάμεσά τους. Θα διαβάσετε μαρτυρίες, καταθέσεις ψυχής, τραυματικές, όπως η μνήμη του τραύματος, οι οποίες διατρέχουν ολόκληρη την έκθεση, σηματοδοτώντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, που εστιάζει στις ανάγκες, τα εμπόδια και τις ελπίδες ανθρώπων που αναγκάστηκαν να ξαναστήσουν τις ζωές τους στους τόπους υποδοχής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι θεσμικές παρεμβάσεις για την υποδοχή των προσφύγων, όπως αναδεικνύονται μέσα από αρχιακό υλικό που περιλαμβάνει νομοθετικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, αλλά και διαβατήρια, πιστοποιητικά, παραχωρητήρια οικειών και άλλα έγγραφα τα οποία καθόρισαν τη σχέση των προσφύγων με το ελληνικό κράτος. Το εκθεσιακό αφήγημα υιοθετεί διαρκώς τη διτή αυτή οπτική, αφενός των μικροϊστοριών των αυτοκτών μαρτύρων και αφετέρου της επίσημης ιστορίας του ελληνικού κράτους, που κλήθηκε να διαχειριστεί τη μαζική έλευση των προσφυγικών ροών σε εξαιρετικά πιεστικές συνθήκες και υπό το βάρος μιας εθνικής καταστροφής. Ακολουθούν οι τέσσερις κύριες θεματικές ενότητες με επίκεντρο έννοιες κλειδιά που συνθέτουν το σημασιολογικό σύμπαν της εργασιακής καθημερινότητας των προσφύγων και υποστασιοποιούνται μέσα από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Συνέχιση, προσαρμογή, καινοτομία, έννοιες που σχετίζονται με δραστηριότητες όπως η υφαντουργία και η ταπιτουργία, που συνεχίστηκαν από τους Μικρασιάτες και στις νέες πατρίδες ή μετατοπίστηκαν προς νέες, συχνά καινοτόμους κατευθύνσεις. Μετασχηματισμός, εξυγχρονισμός, ανάπτυξη, με αναφορά στα γεωργικά επαγγέλματα και στον δραστικό εξυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής που κινητοποίησε η μαζική έλευση των προσφύγων. Αλλαγή κινητικότητα για τις συνεχείς μετακινήσεις των προσφυγικών πληθυσμών και το συνδυασμό συχνά περισσότερων οικονομικών δραστηριοτήτων. Πολυσυλλεκτικότητα για την συνεισφορά των γυναικών αλλά και των ανήλικων παιδιών στον κοινό αγώνα για την επιβίωση. Ενσωμάτωση και πρόοδος για τη συμβολή των προσφύγων στον εμπλουτισμό του ελληνικού πολιτισμού, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η λαϊκή τέχνη, η επιστήμη, η μουσική και η λογοτεχνία. Οι τέσσερις άξονες προφανώς δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενοι, αλλά συμπληρωματικοί. Συνολικά, η έκθεση περιλαμβάνει 300 και πλέον εμπράγματα και ψηφιακά τεκμήρια, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί σε συνεργασία με 45 δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και ιδιώτες συλλέκτες, τους οποίους θα μου επιτρέψετε να κατονομάσω ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης. Το αρχείο της ΕΡΤ, η βιβλιοθήκη Σεισμανολογίου Μεγάρου, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Κεντρική Υπηρεσία και τα Αρχεία Νομού Κυκλάδων, το Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, το ΕΛΙΑ ΜΙΕΤ, η Ένωση Σμυρναίων, η Εστία Νέα Σμύρνης, η Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών Λυκεία, το Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνα Στεοχαράκη, το Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, το ΚΕΜΙΠΟ του Δήμου Νέας Ιωνίας, το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λεωγραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, το Μουσείο Μπενάκη Ιστορικά Αρχεία και Φωτογραφικά Αρχεία, το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού Ιεράς Πόλεως, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός Ιστορικό Αρχείο, η Συλλογή Βιβλιοθήκης Βελιμέζη, ο Σύλλογος Μικρασιατών Πιερίας, ο Σύλλογος Νέας Τρίγλιας Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Νησίου Πισιδίας Μικράς Ασίας Άγιοι Ανάργυροι, το Σωματείο Η Νέα Συνασσός, το Σωματείο Μέριμνα Ποντίων Κυριών και, σε ό,τι αφορά τους ιδιώτες, το αρχείο του Γεωργίου Βεράνη, του Ευστρατείου Κασμερίδη, του Ευστρατείου Καχραμάνου, του Αλέξανδρου Κοκαλά, του Αρμέν Μαρσουμπιάν, της Αντιγόνης Στήλογλου και της οικογένειας Σταύρου Στήλογλου και η συλλογή Θέμη Αλεξόπουλου, Ιωάννη Βαμπούλη, Νίκου Καζατζόπουλου, Δίνου Κόγια, Σούλας Μπόζη, Κωνσταντίνου Νίγδελη, Γιάννη Παπαδάκη Μετζικόφ, Σοφίας Ποτηροπούλου, Κωνσταντίνα Σικουτρή Ανδριωμένου, Φωτεινής Τριανταφύλη Σικελιώτη, Νίκου Τριβουλίδη και η συλλογή Λουκά Χριστοδούλου. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους από καρδιάς που μας εμπιστευτήκατε τα τεκμήρια τα οποία θα απολαύσουμε στη συνέχεια. Εγκάρδιες ευχαριστίες οφείλονται στις επιμελήτριες της έκθεσης, συναδέλφους Μαρία Βλασοπούλου και Άντζελα Καραπάνου και οι δύο προϊστάμενες τμήματων της Βιβλιοθήκης της Βουλής, η συμβολή των οποίων υπήρξε πραγματικά αναντικατάστατη. Η κυρία Βλασοπούλου σήμερα δεν είναι μαζί μας λόγω ασθένειας, είναι όμως ο άνθρωπος που εδώ και 10 χρόνια αφιερώνει την καθημερινότητά του στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης στο Καμεργοστάσιο και στην ενίσχυση του προγράμματος εξωστρέφειας.
Θερμές ευχαριστίες στον Νίκο Ανδριώτη, ιστορικό, την Εύα Αχλάδη, τον Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Γεωγραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, και τον Γιάννη Καραχρήστο και Πάρη Ποτηρόπουλο, ερευνητές του ίδιου κέντρου, κύριους ερευνητές, τον Σωτήρη Ριζά, διευθύνοντα το Κέντρο Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού, για την πολύτιμη επιστημονική του συνδρομή. Ένα θερμό ευχαριστώ προς την Οργανωτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον κύριο Γιώργο Ακελόπουλο, τον Γενικό μας Διευθυντή, την αγαπητή συνάδελφο Σοφία Χινιάδου Καμπάνη. Ευχαριστούμε τη μουσιολόγο μας Πόπη Βιεργοπούλου, τις συναδέλφους Μάρια Κούλη και Μαρία Δεκουλάκου για την οργανωτική υποστήριξη, την Ειρήνη Μανουσάκη, τον Γιώργο Ζανιά και βέβαια τις συντηρήτριες της βιβλιοθήκης που επιμελήθηκαν τα εκθέματα και τη Μαρία Μπριάνα που συντονίζει τη σημερινή μας εκδήλωση. Η έκθεση πλαισιώνεται από κατάλογο εμπλουτισμένο με επιστημονικές συμβολές ειδικών επιστημόνων, που επιχειρούν να φωτίσουν άλλοτε γενικότερες και άλλοτε πιο περιπτωσιολογικές όψεις της εργασιακής ενσωμάτωσης των προσφύγων. Ευχαριστούμε τους συγγραφείς Νίκο Ανδριώτη, Εύα Αχλάδη, Μαρία Βλωσοπούλου, Αφροδίτη Καμάρα, Βαγγέλη Καραμανέ, Γιάννη Καραχρήστο, Ντίνο Κόγια, Ελένη Μπενέκη, Παρασκευά Ποτηρόπουλο, Σωτήρη Ριζά, τις επιμελήτριες του καταλόγου Μαρία Βλωσοπούλου και Άντζελα Καραπάνου και την Ιουλιανή Θεοδόση για την φιλολογική επιμέλεια. Είναι συλλογικό έργο, γι' αυτό και θεωρώ ελάχιστη υποχρέωση εκ μέρους μου να ευχαριστήσω όσους συνεισέφεραν σε αυτό. Η δεύτερη έκθεση που θα συναντήσετε περιηγούμενη στο χώρο μας μεταφέρει στη συγχρονία, στο επίπεδο της πρόσληψης. Πρόσφυγες 1922 συν επιβίωση ενσωμάτωση, σε επιμέλεια της ζωγράφου και εικαστικού Άννας Τσαμκόσογλου και της ιστορικού και πολιτισμολόγου Μιρέλας Κασιμάτη. Και γενικό συντονισμό πάλι της Μαρίας Βλασοπούλου. 27 καλλιτέχνες με πυρήνα την καλλιτεχνική παρέα της Φλόρινας, πρόσφυγες οι περισσότεροι, δεύτερης και τρίτης γενιάς, αφηγηματοποιούν το διαχρονικό και διατοπικό τραύμα του ξεριζωμού, αξιοποιώντας μια ποικιλία παραστατικών μορφών. Θα δείτε έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, textile art, επαυξημένη πραγματικότητα και άλλα. Η έκθεση αποτελείται από 44 πρωτότυπα έργα, τα οποία δημιουργήθηκαν ειδικά για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή. Προσφέρει λοιπόν μια εικαστική αυτή τη φορά ανάγνωση του αγώνα της επιβίωσης των προσφύγων, συνεισφέροντας έτσι στη σύνθεση ενός δυναμικού και διαλογικού εκθεσιακού συγκειμένου. Ευχαριστούμε από καρδιάς τις επιμελήτριες και όλες και όλους τους καλλιτέχνες που μας εμπιστεύθηκαν τα έργα τους. Την Έρια Αγρίου, τη Δέσποινα Αναστασοπούλου, τον Στάθη Ανδρουτσάκη, τη Μαρία Ρετάκη, τον Δημήτρη Βάρβογλη, τον Τάκη Βαρελά, την Έλενα Γκάρστεα, τον Ανδρέα Δεβετζή, τον Δημήτρη Δήμου, την Ελισάβετ Διονυσοπούλου, τον Βασίλη Καβουρίδη, την Παναγιώτα Καρβουνιάρη, τη Μέρη Κοτζαμπουγιούκ, τη Μαριάνθη Κουμαριανού, τη Σοφία Μανιατάκη, την Ελένη Μαυρονικόλα, τον Αθανάσιο Μπερούτσο, τη Βασιλική Μπουρμά, τη Βάρα Μιστήλογλου, την Ειρήνη Μόρου, τη Χρυσούλα Ξινέλη, τη Χριστίνα Παναγιωτίδου, την Αγνή Ρούσου, τη Στεφανία Σιούφα, το Γιάννη Σιώτη, τη Φωτεινή Σταύρα Καχουχούρη και την Άννα Τσαμκόσογλου. Την εικαστική έκθεση συνοδεύει επίσης λεύκομα με τα έργα των καλλιτεχνών και τα συνοδευτικά επεξηγηματικά κείμενα. Επίσης, σήμερα θα έχετε την χαρά να συνομιλήσετε με τους ίδιους τους καλλιτέχνες, καθώς πολλοί εξ αυτών είναι μαζί μας, επομένως θα μπορέσουν να σας δώσουν και περισσότερες λεπτομέρειες για το κόνσεπτ και την υλοποίηση των έργων τους. Η τρίτη έκθεση με τίτλο «Το 1922 στον τύπο» επικεντρώνεται στην ανάδειξη της πλούσιας δημοσιογραφικής παραγωγής γύρω από τα δραματικά περιστατικά που έλαβαν χώρα μετά το Σεπτέμβριο του 1922. Αξιοποιούνται τεκμήρια από την εμβληματική συλλογή ημερήσιου και περιοδικού τύπου της Βιβλιοθήκης της Βουλής, παρουσιάζοντας επιλεγμένα φύλλα από το μικρασιατικό τύπο της Κωνσταντινούπολης, Κλείος και της Σμύρνης, τον ελλαδικό, της πρωτεύουσας και της περιφέρειας, τον ομογενειακό, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αιγύπτου, και τον αλλόφωνο. Εγκάρδιες ευχαριστίες στις επιμελήτριες της έκθεσης και του συνοδευτικού καταλόγου, Έλενα Ντοναράκου και Έλλη Δρούλια, στην αγαπητή συνάδελφο και προϊσταμένη του Τμήματος Βιβλιοθήκης Πόλης, Ελένη Μουζουράκη, για την οργανωτική επιμέλεια, και στην Όλια Ισαΐα, την Κωνσταντίνα Μάνου και τον Γιάννη Σπινθουράκη για τη συνεργασία. Στο σημείο αυτό οφείλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους συναδέλφους της Διεύθυνσης Εκδόσεων και Εκτυπώσεων της Βουλής, οι οποίοι κατέβαλαν υπερπροσπάθεια για να έχουμε στα χέρια μας όχι έναν, αλλά τρεις καλέσθητους καταλόγους, τους οποίους θα πάρετε στο τέλος της εκδήλωσης ως έτσι αναμνηστικό και ελπίζουμε να σας κεντρήσουν και το ενδιαφέρον. Ομοίως ευχαριστούμε όλες τις υπηρεσίες της Βουλής που είναι πάντοτε στο πλευρό μας, το κανάλι, την Γενική Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, τις τεχνικές υπηρεσίες και φυσικά τη διοικητική ιεραρχία και την πολιτιακή ηγεσία που πάντοτε στηρίζουν το έργο της βιβλιοθήκης. Κλείνω με ένα απόσπασμα από χρονογράφημα που δημοσιεύθηκε την 1η Ιανουαρίου 1923 στην εφημερίδα Αμάλθια, με τίτλο «Νύχτα δακρύων».
Παραμονή πρωτοχρονιάς, ένα μικρό προσφυγόπουλο ρωτάει τη μητέρα του αν θα το ξυπνήσει στις 12 όταν θα έρθει ο Άγιος Βασίλης. Η μάνα, στο άκουσμα της παιδικής επιθυμίας, το εφήλισε πολύ, ώστε να φιλούσε πάνω στο μετάξι της παριάς του όλους τους χαμένους ανθρώπους της. Έναν γέρο πατέρα που εκάει μαζί με το σπίτι του, τη μητέρα που απέφανε στην προκυμαία της Μύρνης, τον άντρα που έμεινε εχμάλωτος, τον αδελφό που εσκοτώθη, τόσους χαμένους, τόσους διασκορπισμένους. Στο ερώτημα του παιδιού αν θα έρθει φέτος ο αγαπημένος Άγιος, η μητέρα αποκρίνεται. Καθώς θα έρχεται από την Κεσαρία, δεν θα βρει απολύτως τίποτε από ό,τι έβλεπε τα περασμένα χρόνια. Θα μπαίνει σε χωριά ελληνικά και θα τα βρίσκει έρημα. Θα χτυπάει πόρτες και θα τις βρίσκει κλεισμένες. Θα ζητά ανθρώπους ολόγυρα από το τραπέζι της πρωτοχρονιάς και όλοι θα λείπουν. Θα ψάχνει στα κρεβατάκια των μικρών παιδιών, θα είναι άδεια σαν τάφη. Η ζωή των μικρασιατών προσφύγων δεν θα ήταν ποτέ ξανά ίδια. Η ζωή κανενός πρόσφυγα δεν είναι ξανά ίδια. Ο ξεριζωμός διέκοψε με βίαιο τρόπο την καθημερινότητα, τον κύκλο της ζωής και του χρόνου, προκαλώντας όχι μόνο νύχτα δακρύων, αλλά ολόκληρη ζωή δακρύων σε πολλές οικογένειες προσφύγων, που κατάφεραν ωστόσο να μετατρέψουν τους προσφυγικούς καημούς σε δύναμη αναδημιουργίας. Σε αυτές και αυτούς αφιερώνουμε όλοι οι συντελεστές της έκθεσης τις τρεις εκθέσεις που παρουσιάζουμε σήμερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος, προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κυρία Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Βιβλιοθήκης της Βουλής, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Ειδική Γραμματέα, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι. 100 χρόνια μετά από τη μικρασιατική καταστροφή, η Βουλή των Ελλήνων δια της βιβλιοθήκη της συμμετέχει σε εκδηλώσεις μνήμης, φιλοξενώντας εδώ, στον πρώτο όροφο του πρώην δημόσιου καπνεργοστάσιου επί της οδού Λένορμαν 2-18, ένα τρίπτυχο εκθέσεων εμπνευσμένων από τη θλιβερή επέτειο του 22. Είχα προγραμματίσει να κάνω μια πολύ μικρή συνοπτική περιγραφή των εκθέσεων, αλλά η καταιγιστική ομιλία της προηγούμενης ομιλήτριας, κυρίας Καμιλάκη, δεν μου αφήνει πολλά περιθώρια και δεν θέλοντας να γίνω κουραστικός, παραβλέπω αυτό το σημείο. Παραβλέπω και τις ευχαριστίες επίσης που τις έδωσε όλες η κυρία Καμιλάκη και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Δεν ευχαρίστησε μόνο τους σερβιτόρους και τους αστυνομικούς της ΙΑΒΕ. Ήταν εξαιρετικά αναλυτική, οπότε θα περιοριστώ στις δικές μου υπηρεσίες, κυρίως στην Διεύθυνση Εκδόσεων και Εκτυπώσεων, της οποίας τα μηχανήματα στεγάζονται στο ισόγειο αυτού του χώρου και η οποία βέβαια από τα μηχανήματα της οποίας βγήκαν οι τρεις κατάλογοι που θα λάβετε. Επίσης, τον τηλεοπτικό σταθμό για την τηλεοπτική κάλυψη και όλους αυτούς που προσκόμισαν γνώση, εμπειρία και προσπάθεια για να γίνει να υλοποιηθεί αυτή η έκθεση. Θέλω όμως να προσθέσω μόνο ένα πράγμα. Να υπενθυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Βιβλιοθήκη της Βουλής οργανώνει στους χώρους του πρώην δημόσιου καπνεργοστάσιου δράσεις εξωστρέφειας με βασικό στόχο την προσέγγιση του πολίτη, την ανασύσταση της ιστορικής μνήμης και την επικοινωνία με την εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι όμως η πρώτη φορά που διοργανώνει εδώ μία έκθεση τέτοιας εμβέλειας για ένα τόσο σημαντικό ιστορικό γεγονός της πατρίδος μας, ενώ παράλληλα στο Μέγαρο της Βουλής φιλοξενείται η επίσης από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής οργανωθήσα έκθεση, αντικρίζοντας την ελευθερία στη Βουλή των Ελλήνων 2 αιώνες μετά. Είναι επίσης η πρώτη φορά που η Βιβλιοθήκη μας συνδιοργανώνει εδώ μία έκθεση σύγχρονης τέχνης και μάλιστα με έργα που δημιουργήθηκαν ειδικά για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή. Και είναι αίσθησή μου επίσης ότι είναι η πρώτη φορά που για τη διοργάνωση ενός γεγονότος στο πρώην δημόσιο καπνεργοστάσιο εργάστηκαν τόσοι πολλοί συνάδελφοι με τόσο μεγάλο ζήλο και ενθουσιασμό. Οι εκθέσεις που γενιάζονται σήμερα, γιατί πρόκειται για τρίπτυχο όπως είπαμε, σε συνέχεια των 2 βληματικών εκθέσεων μοντέρνας τέχνης σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Οργανισμό Νέων, ενισχύουν περαιτέρω το άνοιγμα του πρώην δημόσιου καπνεργοστάσιου στο ευρύ κοινό και στους φίλους της βιβλιοθήκης και εμπεδώνουν τη λειτουργία
του ιστορικού αυτού κτηρίου από το 1930, όπως προαναφέρθηκε, ως ένα κέντρο πολιτισμού ενδεχομένως της Βουλής των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς το βήμα, τον αξιότιμο πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κύριο Κωνσταντίνο Δασούλα. Κάτι συμβαίνει με τα μικρόφωνα. Ακούγεται καλύτερα. Είδατε, οι διακρίσεις γίνονται ακόμη και από τα μικρόφωνα. Τι κακό κι αυτό. Λοιπόν, κυρία Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνεργάτες στη Βουλή των Ελλήνων, αγαπητέ κύριε Θεοχαράκη, που τα προσφυγικά σας μας προειδεάζουν για την έκθεση της βιβλιοθήκης της Βουλής, αυτός ο ωραιότατος πίνακας του προσφυγικού οικισμού. Το Σεπτέμβριο του 1923, κυρίες και κύριοι, στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα δέχτηκε δύο διαφορετικά μηνύματα από την κοινωνία των εθνών. Το ένα ήταν απογοητευτικό, το άλλο ήταν θετικό, αισιόδοξο, παρηγορητικό είναι η σωστή λέξη. Τέλη Σεπτεμβρίου του 23, μετά την αποτυχία της κοινωνίας των εθνών, που ήταν και νεοπαγής τότε θεσμός, να αποτρέψει την ιταλική κατάληψη της Κέρκυρας για ένα μήνα, η Ελλάδα υποχρεωνόταν να καταβάλει σημαντικό ποσό, δεκάδων εκατομμυρίων λιρών, αποζημίωση στην ιταλική κυβέρνηση του Μουσολίνη για τη δολοφονία ενός Ιταλού στρατηγού στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο χωριό Κακαβιά των Ιωαννίνων τέλη Αυγούστου του 23, στο πλαίσιο της τότε χαράξεως των συνόρων μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας. Υπήρξε μια ενέδρα και δολοφονήθη ο Ιταλός στρατηγός Τελίνη και μέλη της ακολουθίας του. Το γεγονός αυτό οδήγησε την Ιταλία να βομβαρδίσει την Κέρκυρα, να σκοτώθουν στο κάστρο της Κέρκυρας πρόσφυγες που είχαν καταφύγει στην Κέρκυρα. Φανταστείτε την τύχη αυτών των ανθρώπων. Γλίτωσαν από την καταστροφή και τους βρήκαν οι ιταλικές βόμβες μέσα στο κάστρο της Κέρκυρας αρχές Σεπτεμβρίου του 23. Και τότε η αρτισύστατη κοινωνία των εθνών, μην μπορώντας να αποτρέψει αυτό για το οποίο είχε συσταθεί, συγκάλεσε την πρεσβευτική διάσκεψη, ένα θεσμό που προβλεπόταν, για να διαιτητεύσει, για να δικάσει τη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Πρόεδρος της διασκέψεως αυτής ήταν Ιάπων αξιωματικός και επεδίκασε τελικά υπέρ της Ιταλίας ένα σημαντικό ποσό, το οποίο και καταβληθέν οδήγησε τέλη Σεπτεμβρίου στην αποχώρηση των Ιταλών από την κατάληψη κατοχή της Κέρκυρας, εκβιαστική για ένα χρόνο. Τον ίδιο μήνα, την ίδια περίπου ημερομηνία, τέλη Σεπτεμβρίου του 23, μια άλλη επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, η Δημοσιονομική Επιτροπή, έχοντας ασχοληθεί με το αίτημα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, υιοθετεί την πρόταση της ελληνικής κυβερνήσεως για την δημιουργία ενός οργανισμού που τελικά ήταν διεθνής οργανισμός, της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων στην Ελλάδα, η οποία Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων λειτουργήσε έως το 1930, διαχειρίστηκε ένα τεράστιο προσφυγικό δάνειο, δύο τεράστια προσφυγικά δάνεια, τα οποία δόθησαν για αυτό το σκοπό συνολικού ύψους άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων, παρήγαγε ένα συγκεκριμένο έργο, το οποίο αριθμητικά περιγράφεται
εις το ότι διαχειρίστηκε τον πρωτοφανή αριθμό του 1.300.000 προσφύγων που καθημαγμένοι συνέρευσαν στην Ελλάδα, κυρίως στις μεγαλύτερες πόλεις, αρχικά στα νησιά και στη Μακεδονία, ασχολήθηκε με την στεγαστική και επαγγελματική συνδρομή σε αυτούς τους ανθρώπους, τους μοίρασε σε αστικές και αγροτικές περιοχές με αναλογία περίπου μισούς-μισούς, 54% απεροφήθησαν σε πόλεις μεγάλες, 46% σε αγροτικές περιοχές. Κατασκευάστηκαν πάνω από 140.000 κατοικίες στις αγροτικές αποκαταστάσεις, 25.000 κατοικίες που αντικατέστησαν τα παραπήγματα στις αστικές περιοχές. Δόθηκαν εργαλεία, ζωοτροφές, σπόροι, δάνεια σε αυτούς οι οποίοι οδηγήθηκαν προς την αγροτική εκμετάλλευση. Προσπάθησαν να βρουν δουλειές σε αυτούς οι οποίοι οδηγήθηκαν στην αστική αποκατάσταση. Και το 1930, όταν έπαψε να υπάρχει η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων και έγινε ο απολογισμός, τα πράγματα είχαν μπει σε μία αρχική σειρά, η οποία όμως δεν ήταν ολοκληρωτική. Η προσπάθεια αποκαταστάσεως των προσφύγων, το μεγαλύτερο ειρηνικό επίτευγμα του ελληνικού κράτους, όπως έχει σωστά χαρακτηριστεί, συνεχίστηκε και τελικά ολοκληρώθηκε περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 50, όταν πλέον τα πράγματα είχαν πάρει μια σειρά, όχι μόνο στο πρακτικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο των σχέσεων ανάμεσα στους νεήλιδες, στους πρόσφυγες και στους γηγενείς, διότι δυστυχώς η υποδοχή που υπήρξε δεν ήταν πάντα η υποδοχή της φιλοξενίας. Υπήρξαν, λόγω της ανίποτης φτώχειας της εποχής, πολλές τριβές, πολλές συγκρούσεις ανάμεσα στους γηγενείς και στους πρόσφυγες, διότι οι εκτάσεις οι οποίες ήταν προορισμένες αρχικά για τους γηγενείς, τελικά μοιράστηκαν και στους πρόσφυγες αναγκαστικά. Για να καταλάβουμε σήμερα, στην Ελλάδα του 2022, την αριθμητική διάσταση της προσφυγικής έλευσης, θα σας πω ότι θα ήταν, αν γινόταν αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υποδοχή 65 εκατομμυρίων προσφύγων. Αν είχε μια τόσο προηγμένη χώρα την ανάγκη να διαχειριστεί ταυτόχρονη έλευση 65 εκατομμυρίων προσφύγων. Τα 1.300.000 πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα κακή κακός μετά τη μικρασιατική καταστροφή αντιπροσώπευαν κάτι περισσότερο από το 1/5 του τότε πληθυσμού της Ελλάδος, ο οποίος κατάκοπος και αυτός και καθημαγμένος από άλλες αιτίες, κυρίως από τη συντριβή και την αυλαία μιας προοπτικής και μιας επιδιώξεως που κράτησε έναν αιώνα, της μεγάλης ιδέας, της αλυτρωτικής αυτής διάστασης της εξωτερικής μας πολιτικής, έπρεπε να υποδεχθεί και να ενσωματώσει έναν τέτοιο τεράστιο πληθυσμό. Τι μας δείχνει αυτή η περίφημη έκθεση της Βιβλιοθήκης της Βουλής, που όντως αξίζουν συγχαρητήρια στην κυρία Καμιλάκη που προείσταται της Βιβλιοθήκης, στον κύριο Αγγελόπουλο που προηγήθηκε ακριβώς πριν από μένα, στην Οργανωτική, στην Επιστημονική Επιτροπή, τι προηγήθηκε αυτής της έλευσης των προσφύγων, στοιχεία της οποίας έλευσης και αποκατάστασης και επιβίωσης και ενσωμάτωσης θα δούμε στα 300 αυτά εμπράγματα και ψηφιακά εκθέματα που σε λίγο θα περιηγηθούμε. Προηγήθηκε κάτι το αφάνταστα συντριπτικό εις βάρος της πατρίδος μας. Η μικρασιατική καταστροφή δεν ήταν μόνο το τέλος της μεγάλης ιδέας, γιατί άλλαξε τις εθνολογικές βάσεις
της επιδιώξεως αυτής. Και χωρίς τις εθνολογικές βάσεις δεν μπορούσε να υπάρξει εδαφική μόνο συνέχιση αυτής της βλέψεως, γιατί ήταν εθνολογικές οι βάσεις, όχι εδαφικές, σκέτο. Αυτό που κάνει την καταστροφή ακόμη πιο ανυπόφορη και ακόμη πιο αβάσταχτη είναι ότι δεν ολοκλήρωσε μια πολιτική την οποία κήρυξε για πρώτη φορά στην Εθνοσυνέλευση στις 14 Ιανουαρίου ο Ιωάννης Κολέτης, λέγοντας ότι η ευθύνη της Εθνοσυνέλευσης δεν είναι μόνο οι Έλληνες πολίτες, αλλά η φυλή των Ελλήνων, εννοώντας και τους έξω της Ελλάδος, λέγοντας ότι αυτή η φροντίδα είναι η μεγάλη ιδέα, της μεγάλης ταύτης ιδέας, είπε ο Κολέτης, «Είμεθα κοινωνή, γιατί μεριμνούμε όχι μόνο για τον ελληνικό πληθυσμό, αλλά και για την ελληνική φυλή». Δεν ήταν λοιπόν μόνο αυτό που τέλειωσε. Ήταν στην ουσία η κυριολεκτική, η ιστορική, η εθνολογική αυλαία της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, αν το σκεφτείτε. Η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως ολοκληρώθηκε με την Μικρασιατική καταστροφή, γιατί τότε ερήμωσε η Μικρά Ασία, αυτή η δυτική Χερσόνησος της Ασίας, από το ελληνικό στοιχείο, το οποίο συνέχιζε και μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως να έχει μία παρουσία, η οποία έχει ξεκινήσει 3,5 τουλάχιστον χιλιάδες χρόνια πριν. Είναι συνεπώς ασύλληπτης ιστορικής διάστασης αυτή η αλλαγή, στοιχεία της οποίας μέσα από την ανθρώπινη πλευρά της θα δούμε, θα συγκινηθούμε, θα ενημερωθούμε από την περίφημη έκθεση της βιβλιοθήκης της Βουλής. Όταν πέθανε ο Πλήθωνο Γεμιστός ένα χρόνο πριν την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως το 1452, ένας από τους σπουδαιότερους μαθητές του, ο Ιερώνυμος Χαριτώνυμος, γνωστότερος ως ο Σπαρτιάτης, έγραψε μία ποιητική υμνοδία για τον Πλήθωνα Γεμιστό με τον τίτλο «Μονοδία». Και σε αυτή τη μονοδία γράφει προφητικά για το γένος των Ελλήνων: «Διασπαρισόμεθα η μίση των λόγων εραστέ εις την της οικουμένης εσχατιάν». Το ελληνικό γένος θα διασπαρεί στα άκρα της οικουμένης. Και αυτή είναι η αποστολή και αυτός είναι ο προορισμός μας. Το ελληνικό έθνος δεν είναι έθνος κατακτητικό. Δεν εξαπλωνόμαστε. Διασπυρώμεθα. Μοιραζόμαστε παντού. Είμαστε έθνος ατόμων. Δεν είμαστε στήφοι. Δεν είμαστε μάζες. Αυτή είναι η διαφορά και αυτή η μοίρα της διασποράς, η οποία σήμερα έχει τη διάσταση που όλοι ξέρουμε σε όλη τη γη, είναι αυτό που σήμερα μας καθοδηγεί και που μας συμβαίνει. Μετά το 22, η εξωτερική πολιτική μας εν σχέση με τα σύνορά μας ήταν συντηρητική, ήταν αμυντική, ήταν διατήρησης. Έναν αιώνα πριν ήταν επέκτασης, με βάση και τα όνειρα και το ρεαλισμό. Και τώρα είμαστε ένα έθνος όπου πριτανεύει το άτομο, αυτός που ξεχωρίζει, η διάκριση. Δεν είμαστε μάζες, δεν είμαστε στήφοι και είμαστε διασπαρμένοι παντού. Εδώ όμως είναι ο βασικός μας κορμός, το εθνικό μας κέντρο, τα σημερινά σύνορα του ελληνισμού, τα οποία και τα προστατεύουμε και τα υπηρετούμε. Η Βουλή των Ελλήνων παρουσίασε την έκθεση για την παλιγενεσία, την έκθεση για τη γένεση του ελληνικού κράτους, με έναν εκπληκτικό τρόπο, και σκέφτεται κανείς επισκεπτόμενος στην αίθουσα των τροπέων της Βουλής ότι αυτό το κτίριο, αυτή η αίθουσα, κύριε Κακλαμάνη, κύριε συνάδελφε, κύριε Πρόεδρε,
αυτή η αίθουσα είχε φτιαχτεί λες για αυτή την έκθεση. Και σήμερα που τα σχολεία κατακλείζουν τη Βουλή μετά τη σιωπή, τη διετή σιωπή της πανδημίας, αντιλαμβάνεται κανείς τη χρησιμότητα και την ωφελημότητα αυτής της παρουσίασης μέσα από τα κείμενα και τα έγκατα, τα αρχιακά της Βουλής, τα οποία δείχνουν ακριβώς όλη αυτή τη διαδικασία γένεσης του νεοελληνικού κράτους. Και τώρα εδώ στο καπνεργοστάσιο, σε ένα άλλο τοπόσημο της Βουλής των Ελλήνων, που το έχουμε και το αξιοποιούμε εδώ και περίπου εν τέταρτον αιώνος, εδώ θα δούμε μια άλλη διάσταση, μια άλλη μνήμη, μια άλλη αφετηρία της σημερινής Ελλάδος. Θα δούμε το πώς στάθηκαν στα πόδια τους αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ καθημαγμένοι, και για να καταλάβετε τη δυσκολία της δικής τους ενσωμάτωσης, θυμάμαι ότι ένα από τα εφηβικά, από τα νεανικά αναγνώσματα, ήταν και τηλεοπτικό πρόγραμμα κάποτε, το μυθιστόρημα του Αντώνη Τραβλαντώνη, «Λεϊλασία μιας ζωής». Σε αυτό το μυθιστόρημα ο δημοτικιστής πεζογράφος Αντώνης Τραβλαντώνης περιγράφει την πνιγυρή ατμόσφαιρα στην Αθήνα του Μεσοπολέμου και παρουσιάζει τον ήρωα του μυθιστορήματός του να ψάχνει να βρει στο κέντρο της Αθήνας κάποιον γνωστό του, δεν μπορεί να τον βρει. Όταν ρωτάει για αυτόν, του απαντούν ότι εδώ ήταν ο κύριος Τάδε, που το επίθετό του τέλειωνε σε Ογλού. Ένας δεύτερος κύριος που το όνομά του τέλειωνε και αυτό σε Ογλού, και γράφει ο Τραβλαντώνης στο μυθιστόρημα «Ελεηλασίας μιας ζωής» ότι αυτή η ογλοκρατία που επικρατεί στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια, να μην σας παραξενεύει. Ογλοκρατία ονόμαζαν, παίζοντας με τη λέξη ογλοκρατία, το γεγονός ότι ακούγαν αυτά τα καινούργια επίθετα. Και σας το λέω όχι για να κριτικάρω, όχι για να επιτιμήσω, αλλά για να καταλάβουμε μέσα από αυτή τη λέξη τις συνθήκες επί τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι πέτυχαν την επιβίωση, πέτυχαν την ενσωμάτωση, πέτυχαν να μπολιάσουν τη νέα Ελλάδα στη νέα της μορφή, στη νέα της αποστολή, η οποία είναι η σημερινή της αποστολή, η νέα μεγάλη ιδέα του έθνους, η προκοπή, η ανόρθωση και η προστασία της κυριαρχίας μας. Αντιλαμβανόμενοι, κυρίες και κύριοι, και κλείνω εδώ, αντιλαμβανόμενοι το τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι, το πώς προσαρμόστηκαν, το πώς έγιναν δεκτοί, το πώς βοηθήθηκαν, αλλά και το πώς αυτενέργησαν στην αγροτική και αστική τους αποκατάσταση, μέσα από τα πολύτιμα εκθέματα της βιβλιοθήκης της Βουλής, αντιλαμβανόμεθα το δεύτερο, τη δεύτερη κοτιλιδόνα του δικοτιλίδωνου έθνους μας. Το έθνος μας είναι δικοτιλίδωνο στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Η μία από αυτές τις κοτιλιδόνες ήρθε όπως ήρθε στην Ελλάδα και μας μπόλιασε. Δεν ήρθε σαν κάτι ξένο, δεν ήρθε σαν κάτι αλότριο, σαν κάτι ενοχλητικό. Ήρθε σαν μια άλλη Ελλάδα η οποία ενσωματώθηκε και μας δυνάμωσε. Αντιλαμβανόμενη λοιπόν τη μικρασιατική Ελλάδα, αντιλαμβανόμενη τη μικρασιατική συνείδηση, δεν αντιλαμβανόμεθα κάτι καινούριο, κάτι άλλο, κάτι ξένο, κάτι αλότριο που ενσωματώθηκε σε μας, όπως άλλοι λαοί που ήρθαν στην Ελλάδα και αφομοιώθηκαν, αλλά αντιλαμβανόμεθα καλύτερα τον ίδιο μας τον εαυτό. Και πάλι συγχαρητήρια για την καταπληκτική έκθεση που σε λίγο θα θαυμάσουμε.